Έχει τρέλα Ξεκινάνε σήμερα εκδηλώσεις. Ξεκινάνε οι εκδηλώσεις λοιπόν του Καρναβάλου. Mm-hmm. Περιμένουμε τα παιδιά του χωριού με τα χορευτικά. Με το άναμα της φωτιάς θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς από τα μικρά μέχρι και τους γονείς τους. Περιμένουμε τον κόσμο. Οι γυναίκες του χωριού έχουν λαλαγκίδες, το παραδοσιακό μας έδεσμα. Ο σύλλογος προσφέρει σουβλάκια, έχουμε κρασί, επίσης προσφορά. Περιμένουμε τον κόσμο για το μεγάλο γεγονός της παρέλασης της Κυριακής 13 του Μάρτη. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε ένα καρναβάλι που αριθμεί πάνω από μισό αιώνα ζωής. Είναι ένα δώρο πολιτισμού. Το συντηρούμε, το εμπλουτίζουμε. Περιμένουμε τον κόσμο όλο στη μεγάλη παρέλαση. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, δέχεται όλο τον κόσμο δωρεάν. Οι κατασκευαστές μας έχουν υπέροχες κατασκευές. 55 χρόνια καναβάλι, έτσι, δεν είναι λίγα. 55 χρόνια, είναι δώρο πολιτισμού. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον Αντιδήμαρχο Δήμου Ευρώτα, τον κύριο Παναγιωτακάκο. Αντιδήμαρχε, καναβάλι Κροκιών και φέτος 55 συναπτά έτη, έτσι. 55 χρόνια μιας συνεχούς και διαχρονικής πορείας, αυτό το καρναβάλι. Πιστεύουμε ότι είναι ο πιο αξιόπιστος θεσμός της καρναβαλικής εκδηλώσεις μέσα στην Λακωνία. Δικαίως έχει πιστοποιηθεί και ταυτοποιηθεί ότι είναι το καρναβάλι της Λακωνίας, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις άλλες δράσεις των άλλων χωριών που και αυτοί με το δικό τους τρόπο τηρούν και συντηρούν αυτό το έθιμο. Όμως η πρωτεύουσα των καρναβαλικών εκδηλώσεων είναι οι Κροκιές και γι' αυτό πιστεύουμε ο Δήμος και ο Δήμαρχος στηρίζει έμπρακτα και οικονομικά στα πλαίσια των δύσκολων συνθήκων, αλλά προέχει ο εθελοντισμός στο μεράκι και η πορεία αυτού εδώ του χωριού που θέλει να δώσει αυτό το πολιτιστικό δρόμενο σε όλη τη Λακωνία και στους πολυπληθείς επισκέπτες οι οποίοι σημειωτέων αξιοποιούν το τριήμερο και είναι τόπος προορισμού και αθηναϊκών πρακτορείων και άλλων φίλων αυτού του καρναβάλου. Αυτό το χωριό χρωστάει στον Δήμαρχο την πολιτική του βούληση να διατηρήσει την παράδοση μόνο στις Κροκιές και να έχει μια πολιτική η οποία λέει στις δύσκολες συνθήκες κάθε χωριό θα πρέπει να έχει ένα πολιτιστικό δρόμενο το πιο μεγάλο, ούτως ώστε να μπορεί η Δημοτική Αρχή να δίνει αυτά τα οποία πρέπει να δίνει και ηθικά και οικονομικά σε όλα τα χωριά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν οι Κροκιές έχουν επιλεχθεί από τον Δήμο για το καρναβάλι να είναι η βασική πολιτιστική τους εκδήλωση, μαζί βέβαια και με το Δαφνί που είναι ο Βλάχικος Γάμος.